γενικά νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα δεν είναι, μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα, αλλά είμαστε χαρούμενοι και για την ανατροπή και για όλο το κλίμα που υπήρχε στον πάγκο και μεταξύ μας, την ενέργεια. Αυτό κρατάμε και επειδή το παιχνίδι πάει μπροστά και δεν μπορούμε να ξανακοιτάξουμε τι και πώς, απλά κοιτάμε την επόμενη μέρα, το επόμενο έπαθλο. Μετά από όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε το πρωί, νομίζω απέδωσε και εκεί που ήμασταν στο 4-1 και χάναμε, όλοι είχαμε θετική ενέργεια, ο ένας υποστήριζε τον άλλον, ο καθένας ψάχνει να βρει λύσεις για να γίνουμε καλύτεροι στο παιχνίδι και ήρθε το 6-5, που φτάσαμε να κερδίζουμε εμείς 6-5 στον αγώνα, αλλά εντάξει, καλώς κακώς κρίθηκαν σε κάποιες λεπτομέρειες και χάσαμε τον αγώνα. Αλλά αυτό που μένει σε όλους μας είναι ότι απέδωσε η κουβέντα και το επόμενο κομμάτι είναι ότι όλοι μας πρέπει να το κρατήσουμε, να το προστατεύσουμε και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι ώστε να έρχονται τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στη συνέχεια να παλεύουμε ο καθένας με τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, γιατί άμα εγώ δεν τα έχω καλά με τον εαυτό μου και ξυπνήσω να πω την καλημέρα μου στο συμπαίχτη μου και να δώσω θετική ενέργεια από την καλύβα, δεν γίνεται ποτέ να φτάσουμε εδώ και να έχουμε καλή ενέργεια. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και ένα μεγάλο μπράβο στη Ζωδάνθια σήμερα που έφερε και μια νίκη και μια ισοπαλία. Έτσι, μπράβο. Και ότι το προσπαθεί και το παλεύει. Μπράβο, Ζωδάνθια. Νομίζω ότι.